Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο. Είμαι η Εύη Κορώνη και σήμερα δεν θα έχω έναν καλεσμένο, αλλά δύο. Ο Χάρης και ο Αργύρης, ο Αργύρης και ο Χάρης, οι δύο δημιουργικές φωνές του podcast Trip Flakes θα είναι μαζί μας. Θα μιλήσουμε για podcast, θα μιλήσουμε για ταξίδια και για ταινίες. Πάμε να ξεκινήσουμε. Μας έκανε στο Spotify, Εύη. Θα πεθάνουμε στην αγωνία, να ξέρεις. Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς ήρθατε. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε... Βασικά είναι η πρώτη εκπομπή που έχω δύο ταυτόχρονα καλεσμένους και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Χειροκρότημα. Χειροκροτάει μόνος του, Αργύρης. Είναι τα ωραία. Φαντάσου ότι τώρα όλοι online χειροκροτάνε. Όλοι. Κοίτα, τώρα έχεις το προνόμιο λόγω της καραντίνας που είμαστε. Και μπορείς να κάνεις και δύο και τρία και τέσσερα. Βάζω ιδέες, να ξέρεις. Έτσι θα πάει από εδώ και πέρα, οπότε μια χαρά, γιατί όχι. Καμιά δεκάδα, γιατί όχι. Ναι, λέγε. Κοίτα, έχω σκεφτεί όσα άτομα έχω καλέσει μέχρι τώρα, μια μέρα να τους βάλω όλους μέσα. Και εγώ να μην μιλάω, ας πούμε. Κοίτα, μέχρι στιγμής έχω κάπου στα 12 άτομα καλεσμένους. Να τους βάλω μια μέρα όλους μέσα. Και... Θα τους αφήσει και δεν θα κάνει exit, ξέρω εγώ, και θα φύγει, ρε. Θα πει να πέσει ελετήσεων. Κολοσσέο. Αυτό. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο να σας γνωρίσει ο κόσμος. Εγώ λίγο τον Αναργύρη τον ξέρω περισσότερο. Εσένα, Χάρη, δεν σε ξέρω τόσο καλά. Ευκαιρία να γνωριστούμε. Οπότε... Ευκαιρία, λοιπόν, όχι μόνο ιντερνετικά. Έτσι. Λοιπόν, για τα παιδιά που ακούνε από το podcast, να πω ότι με τον Αργύρη έχουμε κάνει μία συζήτηση. Είχα την αποκλειστική συνέντευξη από τον Αργύρη πριν πόσο καιρό, νομίζω ήταν πάνω στην προηγούμενη καραντίνα. Ήταν στην προηγούμενη, ναι, καραντίνα. Καραντίνα. Από καραντίνα σε καραντίνα, έτσι, ναι. Στην επόμενη καραντίνα θα έχεις κι άλλο ένα άτομο. Αυτό. Να γίνει μετρήστο. Έτσι. Τριάδα μετά θα έρθει, ναι. Έτσι. Οπότε όσοι ακούνε από podcast μπορείτε να μπείτε να ακούσετε την προηγούμενη συζήτηση και του YouTube. Οπότε θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε πρώτα με τον Χάρη, να μας πει ο Χάρης κάποια πράγματα για εκείνον, για τη ζωή του, ποιος είναι ο Χάρης. Πώς έχεις φτάσει μέχρι αυτό το σημείο. Εδώ. Το έργο σου. Οδεύεις, τι προβλημή. Ποιοι είναι οι στόχοι σου σε αυτήν τη ζωή. Εγώ είμαι ο Χάρης. Είμαι η δεύτερη φωνή του podcast, τον Trip Flakes, τέλος πάντων. Όταν είχατε μιλήσει κανονικά με τον Αργύρη. Ασχολούμαι με την συγγραφή. Είμαι copywriter σε μια εταιρεία αυτό το τελευταίο καιρό. Ασχέτως που οι σπουδές μου δεν περιείχαν κάτι με εταιρείες, βιομηχανία και marketing, είχα ασχοληθεί με την αρχαιολογία. Δούλευα για 2 χρόνια ως οστεοανθρωπολόγος στην εξωτική Φλόρινα. Και... μου άρεσαν τα ταξίδια, εξού και αυτή δηλαδή ασχολούμαι με το blogging, έχω ένα δικό μου travel blog, το Greek on Trek, έχουμε το podcast, αυτά συνοπτικά τώρα θα παρουσιάσω τα γρήγορα, περιμένω να δω τι ερωτήσεις θα μας κάνεις για να παίξω πιο πολύ έτσι. Μη σε εξαντλήσω από τώρα, καταλαβαίνεις. Μην τα εξαντλήσουμε όλα από την αρχή. Ναι ρε, σιγά. Απλώς θέλω πρώτα να λίγο να δώσω την ευκαιρία στο Χάρη, γιατί ο κόσμος εσένα, Αργύρη, λίγο σε έχει ακούσει. Έχει ακούσει κάποια πράγματα. Πάλι τα ίδια λέμε, ναι. Έχει ακούσει κάποια πράγματα για σένα, οπότε είναι ευκαιρία λίγο να ακουστεί και ο Χάρης. Ποιος είναι ο περισσότερο, ας πούμε, επικοινωνιακός από τους δυο σας? Γελάει ο άλλος από κάτω. Τώρα ποιος και να απαντήσει... Εγώ θα έλεγα Αργύρης. Εγώ πιο πολύ συνήθως φιλτράρω τι θα πούμε, τι θα στείλουμε, πώς θα επικοινωνήσουμε αυτό που θέλουμε. Ο Αργύρης μπορεί να πει, κάνουμε αυτό. Θα του πω, ωραία, πες το έτσι όμως, γιατί θα είναι καλύτερο να το πούμε έτσι και θα προσεγγίσει περισσότερο κόσμο, θα ακουστεί λίγο παραπάνω από το να το πεις λίγο πιο πεζά. Το παλιός. Συγγνώμη, δάσκαλε. Ναι, εντάξει, ελεύθερα. Νομίζω και εγώ αυτή την αίσθηση είχα για εσάς, δηλαδή ότι εσύ είσαι ο άνθρωπος που, ξέρεις, μαζεύει τη σκέψη και την οργανώνει
Και ο Αργύρης είναι πιο αυθόρμητος. Πώς ξεκίνησε, δηλαδή ποιος είχε την ιδέα, ποιος έριξε στο τραπέζι την ιδέα του podcast? Α, ωραία, μα έστω όταν ξεκινάμε και λέμε αυτή την ιστορία καθώς ρωτάνε. Λοιπόν, ήταν πέρσι τέλος πάντων, ξεκίνησε αυτή η ιδέα. Εγώ βρισκόμουν στο Cambridge, σε μια περιοχή έξω από το Cambridge στην Αγγλία, όταν δούλευα ως αρχαιολόγος. Και επειδή από το 16-17 άκουγα τακτικά podcast, ιδιαίτερα κιόλα στην Φλόρινα, μου άρεσε πάρα πολύ όταν είχα ανακαλύψει τη λογική, να κατεβάζω, να ακούω πάρα πολλές εκπομπές. Και ας το πούμε, υπήρχε συνεχώς στο μυαλό μου ιδέα να κάτσουμε κάποια στιγμή, να δημιουργήσω κάτι αντίστοιχο. Δεν ήξερα τι θεματική η αλήθεια είναι. Έβλεπα πάρα πολύ ότι ασχολούνται με την αυτοβελτίωση, πάρα πολύ. Είχαν ξεκινήσει κάποιοι δειλά-δειλά να ασχολούνται με τις ταινίες. Και μια μέρα μου ήρθε η ιδέα και λέω, γιατί να μην μπορούμε να συνδυάσουμε τα ταξίδια που δεν έχουν κάνει ούτως ή άλλως podcast και να το συνδυάσουμε με μια ταξιδιωτική ταινία επιλεκτικά, που να μην είναι πρόσφατη, μπορεί να είναι και, ξέρω εγώ, πριν από 20 χρόνια, μπορεί να είναι και από 10 χρόνια, μπορεί να είναι και πριν από ένα χρόνο ή περσινή τέλος πάντων, και να το κάνουμε αυτό σε ένα επεισόδιο. Το λέω αρχικά στον Αργύρη, του λέω την ιδέα, του αρέσει, δεν ήξερε πάνω κάτω περί τίνος πρόκειται κιόλας. Και του λέω λεπτομέρως, ωραία, θα δοκιμάσουμε, έχω μια εφαρμογή που μπορεί να κάνεις αυτό το πράγμα. Έλα, εγώ θα είμαι σε ένα καφέ τότε που είχα βγει έξω και έγραφα. Και λέω στον Αργύρη, ωραία, σε καλό, έλα να δοκιμάσουμε να κάνουμε ένα πειραματικό. Θυμάμαι ότι είχαμε χωραφείς έτσι για χαβαλέ, τι θα λέγαμε. Και βάλαμε κάτω και κάναμε μια λίστα και λέμε, ωραία, τι ταινίες έχεις δει, τι ταινίες θα ήθελες να δεις για να τις σχολιάσεις, που έχεις πάει, πώς μπορούμε να το δέσουμε αυτό το πράγμα. Και έτσι ξεκίνησε. Ειδικότερα κιόλας, οι πρώτες δύο εκπομπές ήταν ιδιαίτερα προβληματικές, γιατί θυμάμαι ότι ηχογραφούσαμε μέσα από το κινητό. Το Anchor που χρησιμοποιούσαμε τέλος πάντων, είχε τη δυνατότητα να κάνεις ηχογράφηση με φίλο. Και λέω, α, ωραία. Δεν μου ήρθε στο μυαλό να κάνω, ξέρω εγώ, μέσα από Zoom, Skype ή κάτι αντίστοιχο. Ούτως ή άλλως δεν είχαμε μικρόφωνα τότε. Και λέω, να δοκιμάσουμε. Το αποτέλεσμα, μεν, ήταν λίγο τραγελαφικό γιατί ακουγόμασταν λίγο σαν ρομπότ. Αλλά ήταν αστείο γιατί ο κόσμος σιγά σιγά άρχισε να ακούει και λέει, τι είναι αυτό, περί τίνος πρόκειται. Και τα βάλαμε κάτω. Θυμάμαι όταν κατέβηκα μετά τέλη του Δεκέμβρη, η τρίτη ηχογράφηση είχε γίνει με ένα μικρόφωνο ψήρας, να καθόμαστε οι δυο μας στη μέση και ένα σκύλι να κόβει βόλτες στις ξαδέρφους του και να γαυγίζει. Έτσι και ξεκινήσει. Στην πορεία εξελίχθηκε. Ακούγεται κιόλας. Σε κάποια φάση. Ακούγεται, ναι. Ναι, ναι. Νομίζω πάνω κάτω έτσι όλοι ξεκινήσαμε. Δηλαδή και εγώ το πρώτο επεισόδιο έτσι με το κινητό. Ναι, νομίζω εντάξει, κάπως έτσι όλοι ξεκινήσαμε και αυτό είναι το ωραίο ότι και θα το θυμόμαστε, δηλαδή, το πώς είναι όλη αυτή η διαδικασία, πώς ξεκινάς και σιγά-σιγά. Δηλαδή, θυμάμαι, έλεγε και ο Χριστόδουλος ότι είχε δοκιμάσει να μπει μες στην ντουλάπα για να έχει ησυχία και να μπορέσει να ηχογραφήσει, ας πούμε. Δηλαδή... Ναι, εντάξει. Αυτό με την ντουλάπα το έχω ακούσει. Έχω ακούσει για ντουλάπα, έχω ακούσει κάτω από το πάπλωμα. Έχω ακούσει μέσα στην αποθήκη, έχω ακούσει διάφορα. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι ραδιοφωνικό, αλήθεια είναι. Αλλά εντάξει. Κοίτα, εμείς έχουμε κάνει ηχογράφηση σε σπίτι, έχουμε κάνει ηχογράφηση σε καφέ, έχω κάνει ηχογράφηση σε hostel. Σε σπορ καφέ. Έτσι. Σε σπορ καφέ. Ωραία, ωραία. Με πάω κουβόλος από πίσω. Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Ναι, ναι. Και ως συνήθως, ας πούμε, τις εκπομπές τις ηχογραφείτε, δεν είστε στην ίδια πόλη πάντα. Οπότε υπάρχει απόσταση και... Αυτό λίγο με έχει μπερδέψει, γιατί μου λέει μία ο Αργύρης ότι ο Χάρης είναι εδώ και μία ο Χάρης δεν είναι εδώ. Η αλήθεια είναι ότι συνήθως εγώ ήμουν το... Πώς το λένε, εγώ ήμουν ο υπέτειος, γιατί συνήθως θα βρισκόμουν εκτός Θεσσαλονίκης, εκτός χώρας... Και θα έπρεπε να βρούμε μια μέση λύση για να ηχογραφήσουμε. Η αλήθεια είναι κιόλας ότι χάρη στο διαδίκτυο υπάρχει αυτή η δυνατότητα να γίνει ηχογράφηση, να κοπούν κάποια κομμάτια, να μονταριστούν και να φτιάξουν την εκπομπή που θέλουμε στην τελική. Δηλαδή δεν μας περιορίζει η τοποθεσία. Μπορεί και εγώ να ήμουν στην Αμερική που λέω λόγος,
Απλά θα πρέπει να βρούμε κανονικά την ίδια ώρα που θα βολεύει και τους δύο. Μπορεί να αυτός να ήταν πρωί και εγώ να ήμουν βράδυ. Και ας πούμε, πάμε λίγο πρώτα στα της εκπομπής. Δηλαδή, την επιλογή κάθε φορά του προορισμού και της ταινίας. Το έχετε πάει, δηλαδή, μία μέρα θα πεις εσύ, μία μέρα θα πω εγώ, θα προτείνει ο ένας, θα προτείνει ο άλλος, ή πάει τυχαία, ας πούμε. Αργή, θες να μιλήσεις, θα το πάρω. Θέλω να μιλήσω. Θα... Κοίτα, αυτό είχε ξεκινήσει με ένα μοτίβο στην αρχή. Τύπου έναν προορισμό ένας, έναν ο άλλος, που θα γίνεται διαμέσως συζητήσεως, κατόπιν δηλαδή κουβέντας. Και η ταινία στην αρχή το πήγαμε, η αλήθεια είναι κάπως τυχαία. Δεν κάνουμε αυτό που κάνουμε τώρα. Δεν το φανταστήκαμε τουλάχιστον στην αρχή. Διότι τώρα, άμα παρατηρείς τα τελευταία επεισόδια, συνδέουμε, προσπαθούμε και η ταινία να έχει κάπως σύνδεση είτε με τον τόπο, είτε με τη θεματολογία. Κατά κάποιο τρόπο. Στην αρχή αυτό δεν πολύ γινόταν, ή αν έγινε, έγινε εν αγνία μας. Ο προορισμός πάντα γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως, υπάρχει ένα πλάνο και μετά βγαίνει όλο αυτό το αποτέλεσμα. Αγαπημένη εκπομπή. Αγαπημένη εκπομπή. Μπορώ να πω δύο αντί για μία. Φυσικά. Κι εγώ. Λοιπόν, θα αφήσω στην άκρη τη δεύτερη σεζόν, γιατί είμαστε εμφανώς βελτιωμένοι πλέον. Αγαπημένη εκπομπή θα έλεγα την Κρακοβία. Ναι. Την Κρακοβία θα έλεγα εγώ πιο πολύ. Και σαν δεύτερη επιλογή μετά θα έβαζα την Πράγα, γιατί το διασκέδασε αλήθεια πιο πολύ, παρόλο που δεν πήρε την αναγνωρισιμότητα που της έπρεπε. Εσύ, Αργύρη. Κοίτα, την Κρακοβία σίγουρα και εγώ. Δηλαδή ήταν ένα πολύ δυνατό επεισόδιο. Ήταν ένα που είχαμε πάει και οι δύο και πραγματικά έβγαινε ρόλαρε λες και δεν το είχαμε συνεννοηθεί καν. Έβγαινε πάρα πολύ ωραία, αυτοματοποιημένα, άψογα. Από τα πιο παλιά εγώ θα μου επιτρέψει να πω άλλα δύο. Θα πω την Τζιρόνα, που ο τόπος δεν ήταν, εντάξει, δεν ήταν τόσο ελκυστικός σαν τόπος, που είναι πολύ ωραία πόλη, αλλά είχε πάρα πολύ ωραία ταινία. Για να τη συνδέμε με πάρα πολύ ωραία ταινία και είναι κρίμα δηλαδή που δεν αναγνωρίστηκε τόσο πολύ αυτό το επεισόδιο. Είναι ένα επεισόδιο που αγαπήσαμε και οι δύο εξίσου. Κοιτάξτε, τρίτο, εγώ θα βάλω την Ορεινή Αρκαδία, γιατί πραγματικά είναι ένα μέρος που λάτρεψα και νομίζω φαίνεται σε όλο το επεισόδιο. Κοίτα, η Κρακοβία μου άρεσε και εμένα πάρα πολύ. Δηλαδή, με το που το είπατε και εγώ το είχα ακούσει αυτό και το επεισόδιο και μου άρεσε. Ναι, και την Ορεινή Αρκαδία. Βέβαια, το επεισόδιο που είπες ότι δεν αναγνωρίστηκε, ευκαιρία είναι. Τώρα, όποιος ακούσει. Και η Πράγα και η Τζιρόνα, ναι. Γενικά, να μπείτε να ακούσετε. Γιατί εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η λογική παντρεύω ταινίες με ταξίδια. Γιατί όντως υπάρχουν πάρα πολλά ταξιδιωτικά, κυρίως στο YouTube κανάλια, που εντάξει, κάποιες φορές μέσα λένε και κάποια πράγματα για τον κάθε προορισμό. Και υπάρχουν και καθαρά κινηματογραφικά, κυρίως podcast. Κάτι το οποίο να τα μπλέκει αυτά τα δύο. Δεν υπήρχε και δεν υπάρχει. Και τουλάχιστον στα ελληνικά δρόμενα. Τώρα κάτι στο εξωτερικό. Κοίτα, προσωπικά εγώ στο εξωτερικό δεν έχω βρει κάτι αντίστοιχο ακόμη. Ναι, παρομοίως. Ό,τι ταξιδιωτικό θα μπορεί να ανακαλύψει, κυρίως θα περιλαμβάνει πού πήγε, τι έκανε, το προορισμό, πώς περνάω αυτό, στα ταξίδια μου μέχρι εκεί πέρα. Ναι. Όχι, είναι πάρα πολύ έξυπνο, γιατί παντρεύει, ρε παιδί μου, όλοι οι άνθρωποι γουστάρουμε πολλά πράγματα. Μας αρέσουν πολλά πράγματα. Δεν νομίζω ότι είναι. Σίγουρα κάτι μπορεί να μου αρέσει περισσότερο, π.χ. ο αθλητισμός ή οι ταινίες, αλλά σίγουρα μου αρέσει και κάτι άλλο. Οπότε αυτό είναι σαν να παντρεύει δύο χόμπι. Και μπορεί δηλαδή κάποιος να κάθεται να ακούει την εκπομπή επειδή του αρέσουν λίγο περισσότερο τα ταξίδια και κάποιος άλλος λίγο περισσότερο οι ταινίες. Και το ένα δηλαδή να τραβάει το άλλο. Ναι, κοίτα, υπάρχουν και άνθρωποι που σου λένε ότι δεν γουστάρουν τα ταξίδια. Ναι. Που λέμε πολύ ωραία. Άκουσε το πρώτο μέρος που είναι η ταινία. Σίγουρα, δηλαδή θα τον πιάσουμε σε ένα από τα δύο. Και έχουμε και ένα τρίτο μέρος, το οποίο είναι το κρυφό διαμαντάκι του Χάρη, που το λέω εγώ. Άμα θέλει να μας το πει. Το τελευταίο κομμάτι του podcast. Είναι διαμαντάκι.
Ένα άλλο κομμάτι που βλέπαμε πάρα πολύ ήταν ότι όσοι κάνανε podcast στην Ελλάδα τουλάχιστον, είχαν ψιλοαναλωθεί με το κομμάτι να προβάλλουμε το περιεχόμενό μας και να υπάρξει μια πιθανότητα να φέρουμε κάποιον καλεσμένο. Ανάμεσα σε αυτά είχα σκεφτεί τη λογική ότι θα μπορούσαμε να ασχοληθούμε και λίγο με ας το πούμε δημιουργούς όσον αφορά το blogging και, και τη φωτογράφηση πιο πολύ. Δηλαδή, λέγαμε ας πάρουμε κυρίως τι είναι πολύ είναι αυτό το τελευταίο καιρό από κοινωνικά δίκτυα, το Instagram. Ωραία. Τι προβάλλουν εκεί, φωτογραφίες. Ωραία. Υπήρχαν πάρα πολλοί λογαριασμοί που έχουμε ανακαλύψει και έχουμε κάνει ακόμη μια μεγάλη λίστα, οι οποίοι δημιουργούν περιεχόμενο ή προβάλλουν πάρα πολύ δικό τους υλικό, το οποίο ή δεν έχει τύχει ακόμα της αναγνώρισης που χρειάζεται ή έχει πάρει την αναγνώριση που χρειάζεται μετά από λίγο χρονικό διάστημα που το έχουμε δει. Επίσης για το blogging, επειδή πάλι δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο όσον αφορά για blogging, δηλαδή κάποιος δεν έχει κάνει podcast που να ασχολείται με το blogging, και επειδή ασχολιέμαι τέλος πάντων προσωπικά, σκέφτηκα γιατί όχι να μην βάλουμε ένα πολύ μικρό κομμάτι που να ασχολείται με την προώθηση κάποιων άλλων bloggers όσον αφορά και για να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί τους. Δηλαδή μέχρι στιγμής έχουμε κάνει και ας το πούμε επαφές με κάποιους, έχουμε κάνει και φιλίες, η αλήθεια είναι. Μιλάμε με κάποια παιδιά, ήδη έχουμε βρεθεί, έχουμε για καφέ, συνεχίσαμε να επικοινωνούμε κιόλας. Κάποιοι μας έχουν βοηθήσει σε κάποια πράγματα για να βελτιωθούμε. Και ας το πούμε ήταν και η αφορμή έμεσα για να συνεχίσουμε αυτό το ταξίδι που ξεκινήσαμε πέρσι τον Νοέμβριο, τέλη Νοεμβρίου, αρχές Δεκέμβρη ξεκίνησε αυτό το ταξίδι, γιατί και μας δώσανε, ας το πούμε, κάποια εργαλεία παραπάνω, και μας υποδείξανε ποια είναι τα θετικά, ποια είναι τα αρνητικά, ποια πρέπει να βελτιώσετε. Και επίσης η παρέα τους, η οποία, αν μη τι άλλο, για να συνεχίζουμε να επικοινωνούμε μαζί τους, ήταν ιδιαίτερη. Ναι, η αλήθεια είναι ότι λίγο τα blogs τα έχουν... Δηλαδή ένα site το προβάλλει κάποιος πιο εύκολα από ένα blog. Όπου... σίγουρα, ναι, εντάξει. Ναι. Όμως τα blog, επειδή και εγώ παλιά είχα... Εντάξει, όλοι πιστεύω κάποτε κάποια στιγμή είχαμε ένα blog. Αλλά, ρε παιδί μου, έχει άλλη... Δηλαδή, βρίσκεις πράγματα, βρίσκεις υλικό μέσα, βρίσκεις άρθρα, τα οποία μπορεί να είναι πάρα πολύ ωραία και πολύ δυνατά. Και να μάθεις πράγματα. Και πραγματικά, δηλαδή, θυμάμαι όταν είχαν ξεκινήσει όλα αυτά με τα blogs, ότι έλεγες, οκ, okay, έχω ένα blog, και σου έλεγε όλος, εντάξει, μωρέ, οκ. Δηλαδή, υπήρχε μια τέτοια περίεργη αντιμετώπιση. Και ναι, αυτό είναι πολύ ωραίο που κάνετε. Δηλαδή, το ότι εστιάζετε και σε αυτή την κατηγορία. Κάποιος θα μπορούσε να πει κιόλας ότι είναι μια κατηγορία λίγο ξέμπαρκη συγκριτικά με τα άλλα δύο, γιατί έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό το ταξίδι. Τώρα, εμείς το δίνουμε λίγο παραπάνω στους άλλους να καταλάβουν ότι αυτό το κομμάτι, αυτό το εξάλεπτο, οχτάλεπτο συνήθως που παίρνει για να ηχογραφήσουμε, έχει να κάνει ότι εμείς θέλουμε να μεταδώσουμε και να προβάλλουμε αυτούς τους λογαριασμούς, αυτά τα blogs τέλος πάντων, έτσι ώστε να ταξιδέψουν μεταφορικά πάντα σε περισσότερο κόσμο. Και έτσι τα δένουμε και τα τρία μαζί. Το είχα πει και την προηγούμενη φορά κιόλας ότι στόχος του Deep Flex είναι η αναζήτηση. Οπότε είτε με τη μορφή ταξιδιού είτε με αυτού του τελευταίου μέρους αναζητάμε κάποιες αξιόλογες δουλειές κατά την άποψή μας και αυτό το δείχνουμε προς τα έξω. Κάποιοι το αναγνωρίζουν, κάποιοι μπορεί να διαφορήσουν. Πάντως εμείς το δείχνουμε και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό, γιατί πραγματικά είναι πολύ αξιόλογες δουλειές όλες που έχουμε αναφέρει. Κοίτα, πάντως πάμε λίγο ξανά στα της γνωριμίας, επειδή δεν νιώθω άνετα τώρα, εντάξει, να αφήσουμε τελείως τον Αργύρη εκτός. Πες μας και εσύ κάποια πράγματα για σένα, ναι, ναι, ναι. Νομίζω, εντάξει, αρκετά σε τιμωρήσαμε. Εντάξει, ναι. Έχω κάτι γάντια από πίσω να τα βάλω, δεν ξέρω. Λοιπόν, εγώ είμαι, επαγγέλλομαι ως ειδικός παιδαγωγός, δάσκαλος για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Έχω ασχοληθεί και με την εκπαίδευση ενηλίκων ως μεταπτυχιακός φοιτητής. Θεωρώ ότι είμαι ένας από τους τυχερούς, να το, εντός εισαγωγικών, που εργάζεται στο αντικείμενό του.
Και φέτος, εντάξει, και μπορώ να κάνω και αυτό με το podcast που πάντα αγαπούσα, το ραδιόφωνο, τη δημοσιογραφία, όλα αυτά τα πράγματα. Καταφέρνω να κάνω ένα συνδυασμό, οπότε εντάξει, και με την καραντίνα, και με, είτε με την καραντίνα είτε χωρίς την καραντίνα, μπορώ να το κάνω. Και είμαι χαρούμενος γι' αυτό. Οπότε ένας ειδικός παιδαγωγός και ένας αρχαιολόγος, που αγαπάνε πολύ τα ταξίδια και τις ταινίες. Είναι οι κοινοί παρονομαστές πλέον. Ωραίο πάντρεμα. Μου αρέσει εμένα. Έχετε κάνει και ραδιόφωνο? Ναι, ιντερνετικό. Ναι. Ήταν η άλλη ιστορία για το πώς γνωριστήκαμε, η αλήθεια είναι. Γιατί εγώ είχα γνωρίσει τον Αργύρη κάπου στο... Πότε ήταν? Τέλος πρώτου έτους, αρχής Δευτέρου, κάπου εκεί πέρα. Κάπου εκεί αρχές... Είχαμε πρωτογνωριστεί το 10, αλλά... Ήταν ένας Αργύρης με μακρύ μαλλί και δερμάτινα... Και ένας Χάρης με λίγο πιο μακρύ μαλλί, αλλά με φούτερ να γυρνάει συνέχεια. Και είχαμε, τότε θυμάμαι, έκανα με έναν άλλο φίλο. Είχα ανακαλύψει τη λογική ότι έκανα τότε, νομίζω, Κοσμοτέ, κάτι... Έδινε τη δυνατότητα να συμμετάσχεις σε ένα ιντερνετικό ραδιόφωνο με το να κλείνεις ώρες. Και είχαμε ένα παλιό κοινό γνωστό με τον Αργύρη, που ήμασταν μαζί στο σχολείο, και είχα δει ότι έκανε και αυτός. Και του λέω, μήπως έχεις και εσύ τα τάδε προβλήματα, γιατί θέλω να κάνω αυτό και εκείνο. Και γνωρίζω έτσι τον Αργύρη. Στην πορεία μετά άρχισαμε να μιλάμε, βγήκαμε για καφέ, τα λέγαμε λίγο παραπάνω, βλέπουμε ότι ταιριάζαμε και έτσι κρατήσαμε επαφή. Εγώ έκανα ραδιόφωνο μέχρι το... από το 11 μέχρι το 13, ο Αργύρης έκανε για λίγο παραπάνω, όπως θυμάμαι. Μέχρι το 15, ναι. Αυτή ήταν η επαφή μας, δηλαδή, με το ραδιόφωνο. Εντάξει, okay. Εγώ είχα και μια μικρή επαφή στο Λύκειο με αυτά τα ηχογραφημένα του MySpace, τότε που τα ηχογραφούσαμε και τα βάζαμε. Α, ναι, ναι, ναι. Σαν prequel podcast, καμία σχέση βέβαια. Μιλάμε όλη η εφηβεία, όλο το αγόρι 17 χρονών έβγαινε εκεί μέσα. Αλλά ήταν μια πολύ καλή επαφή μετά. Υπάρχει αυτό ακόμη? Όχι. Όχι. Ευτυχώς. Άστο, δεν μας βάζεις. Γιατί να μην μπορούμε να το βρούμε. Τι απασχολούνται ένα 17χρονο. Καμιά μουσική, τότε heavy metal, πολύ φανατικά. Και μετά ασχοληθήκαμε πιο πολύ με το web radio και τώρα να που κάνουμε και podcast. Δεν το περίμενα. Για να σου πω την αλήθεια, podcast δεν περίμενα πότε θα κάνω τη ζωή μου. Και πριν ένα χρόνο δεν ήξερα κιόλας τι είστε podcast. Πάμε τώρα δεύτερη σεζόν, για όλους δεύτερη σεζόν, αλλά θα μείνουμε φυσικά στο Strip Flakes, που μου άρεσε που μπήκατε και στο YouTube. Δεν μου άρεσε τώρα το YouTube σε YouTube, μου άρεσε το ότι σας βλέπουμε κιόλας. Το λέγαμε με τον Αργύρη και τουλάχιστον αυτά τα συνεντευξιακά που έχετε ανεβάσει είναι πάρα πολύ ωραία, πολύ ωραία σαν ποιότητα. Και... ποιος είχε την ιδέα? Πώς... Γελάει. Είναι σε ποιο να δώσουμε το αυτοκόλλητο, κάπως έτσι ακούγεται. Όχι, εντάξει, από κοινό ήταν. Ήταν μια ιδέα που πέταξα στην αρχή, μετά ο Αργύρης έψαξε τρόπο να γίνει υλοποίηση, οπότε δηλαδή δεν ήταν κάτι το οποίο ένας από τους δύο ανέλαβε και το δρομολόγησε. Είναι ότι ένας είπε κάτι, ο άλλος είπε ας κάνουμε αυτό, μετά συμπλήρωσε και πήγε τουβλάκι όλη η κατάσταση. Γιατί λέγαμε πιο πολύ, οι περισσότεροι πάντα έχουν απορίες για το ένα άτομο, ένα πράγμα που μας, ας το πούμε, μας προβλημάτιζε ήταν όταν βάζαμε τα links, η αλήθεια είναι, μέσα στις περιγραφές και ψάχναν κάποιοι και θέλανε και λέγανε «Α, πού είναι το τάδε blog που αναφέρατε, δεν το βρίσκω σαν link». Ενώ το ψάχνω τέλος πάντων, ή ο τάδε που μιλάτε. Για να μην μπουκώνουμε κάθε φορά την περιγραφή με χίλιες δυο συνδέσμους, είπαμε ας βάλουμε και στο YouTube να υπάρχει και κάποιος που μπορεί να μην γνωρίζουν, να κομπεί, να τους βολεύει λίγο περισσότερο. Και θέλω να βλέπουν και λίγο αντιδράσεις δικές μας, του καλεσμένου, που αν μη τι άλλο, αλήθεια είναι, η εικόνα πάντα δίνει κάτι παραπάνω. Τώρα... άμα θες να ακούσεις κάτι, συνήθως μπορεί να το χρησιμοποιήσεις άμα ταξιδεύεις. Να ακούς για ταξίδια είναι λίγο ειρωνία, η αλήθεια είναι. Όταν βγαίνεις για τρέξιμο, θα το ασχολείσαι με κάτι άλλο τέλος πάντων. Και δεν θες να βλέπεις, δεν θες να απασχολείσαι με εικόνα. Πάντως υπήρχαν σχόλια και στην καραντίνα από ακροατές ότι θα μου άρεσε να το έλεπα σε εικόνα.
Απλά λέγαμε ότι με μια συνέντευξη είναι πιο εφικτό και πιο, ας πούμε, βατό να γίνει, πιο ρεαλιστικό. Γιατί εντάξει, τώρα να έχουμε κάμερα και να μιλάμε εμείς οι δύο μεταξύ μας και δεν είναι και πιο τόσο χρηστικό, δεν είναι και τόσο βολικό. Καλύτερα να το κάναμε πιο ωραία, πιο επαγγελματικά εντός εισαγωγικών, παρά να κάναμε μια μπακαλίστικη δουλίτσα. Θεωρούμε ότι έχει γίνει μια πολύ καλή δουλειά και εντάξει, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Μα όταν το συζητούσαμε, θυμάμαι, στην προηγούμενη καραντίνα, σου το είχα πει και εγώ ότι αχ, θα ήθελα λίγο, ρε παιδί μου, να σας βλέπω κιόλας, ξέρεις, έτσι πως σχολιάζετε και πως μιλάτε. Είναι ωραίο, δηλαδή, να βλέπεις. Η αλήθεια είναι ότι σκεφτόμουν και τη λογική πως δεν είμαστε συνηθισμένοι να βρισκόμαστε μπροστά σε κάμερα, η αλήθεια είναι. Κάναμε λίγο καιρό να ξανασυνηθίσουμε λίγο τη λογική. Έλα να ηχογραφήσω τη φωνή μου, πως ακούγεται πιο δυνατά, ακούγεται πιο βαριά. Το είπα σωστά, μήπως να αλλάξω την τάδε λέξη, μήπως να το είπα σωστά, μήπως να το κόψουμε αυτό το πράγμα. Αυτό στο βίντεο δεν είναι εύκολο, αλήθεια είναι. Αν είναι να κάνεις κοψίματα κάτρες και λίγο. Αυτό ήθελα τώρα να σε ρωτήσω. Πώς το βλέπετε τώρα με την κάμερα? Εντάξει, καθαρχήν και δύσκολο. Είναι... ο άλλος μπορεί να διασκεδάσει με τις αντιδράσεις μας. Αν και πιο διασκεδαστικό είναι άμα στο χώρο που ηχογραφείς είναι και κάποιος άλλος σε έναν άλλο χώρο και ξαφνικά μπουκάρει να ηχογραφείς. Οπότε λίγο προβληματίζει την κατάσταση. Ναι. Όχι, απλά το λέω όταν, παιδί μου, κάνεις, όταν είσαι πίσω από την κάμερα. Αυτό έχει να κάνει ακόμα και με ένα σκηνοθέτη. Υπάρχουν κάποιοι που δεν εμφανίζονται σχεδόν καθόλου. Δηλαδή τρομάζεις να βρεις έστω μια γραπτή συνέντευξή τους, να μάθεις 5 πράγματα για ένα σκηνοθέτη. Ή ακόμα και οι άνθρωποι του ραδιοφώνου. Εγώ όταν άκουγα παλιά, ξέρω εγώ, το Κόσμος ή το δεύτερο πρόγραμμα, που άκουγα τις πρώτες εκπομπές που έτσι μου άρεσαν πάρα πολύ. Έψαχνα πολλές φορές να βρω για ραδιοφωνικούς παραγωγούς μια φωτογραφία και πολλές φορές δεν έβρισκα κιόλας. Οπότε ένας άνθρωπος που έχει μάθει, ας πούμε, στο podcast ή στο ραδιόφωνο με ένα μικρόφωνο, όταν μετά βγαίνει στην κάμερα, αυτό καμιά φορά λίγο, ξέρεις, μπορεί να δημιουργήσει μια μηχανία. Γι' αυτό σας ρωτάω πώς το βλέπετε εσείς τώρα. Κοίτα, άλλο να είσαι πίσω από το μικρόφωνο και να μην φαίνεσαι και άλλο τώρα να καλείσαι να έχεις και τη φάτσα σου, το ύφος σου, τις αντιδράσεις σου, όλα αυτά αποθανατίζονται. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Και, και αυτό λέγεται και vidcast μετά. Πάει και στη μορφή του vidcast, δεν πάει μόνο στο podcast. Ναι, η αλήθεια είναι ότι καταγράφει μέσω βίντεο. Αν μη τι άλλο όμως, άμα δεν καταγράφει σε βίντεο, πώς θα έβλεπες το λευκό πύργο πίσω από τον Αργύρη? Βέβαια, έτσι. Και τώρα με την καραντίνα που δεν μπορείτε να κάνετε ταξίδια, οπότε αναγκαστικά βλέπετε ταινίες και σειρές. Πώς το ότι μέχρι... πώς ότι το μέχρι στιγμή θα ταξιδεύουμε από τον Νοέμβριο μόνο. Πώς το βιώνετε? Όχι, εντάξει. Κοίτα, έχουμε μαζέψει αναμνήσεις, φωτογραφίες, βίντεο από πάνω δεκαετία ο καθένας. Και αν μη τι άλλο, τώρα επειδή θέλαμε λίγο να προσεγγίσουμε τη λογική πως δεν έχουν μιλήσει πέρα από παλιές εκπομπές στην τηλεόραση κυρίως, για μέρη της Ελλάδας σε ηχογραφήσεις, δηλαδή τα τελευταία Λόνιον, Άσπακτο και Φλόρινα, και θα συνεχίσουμε μετά και με άλλες περιοχές που κατά κύριο λόγο δεν προβάλλονται όσο θα έπρεπε. Δεν συζητιώνται, ας το πούμε, κιόλας. Οπότε σκεφτήκαμε από το να αναλωθούμε για την ώρα και για αυτή την περίοδο σε περιοχές όπως, ας πούμε, το να μιλούσες για το Παρίσι, να μιλούσες για την Νάπολη, να μιλούσες για τη Βαρκελόνη, λέω εγώ τώρα. Δηλαδή πόλεις οι οποίες, αν μη τι άλλο, πριν από την καραντίνα είχαν πάρα πολύ τουρισμό και επισκεψιμότητα. Γιατί να μιλήσεις λίγο για περιοχές όπως η Ναύπακτος, που προσωπικά... και από τις φωτογραφίες, εγώ έχω περάσει μόνο, δυστυχώς δεν έχω μείνει όπως ο Αργύρης για περισσότερη ώρα. Φαίνεται πανέμορφη. Και πολλοίς κόσμος από το βορρά κυρίως δεν έχει επισκεφτεί αυτή την περιοχή. Όπως και τη Φλόρινα, που αρκετοί νότιοι πάλι δεν την έχουν επισκεφτεί και φέτος την επισκέφτηκαν λόγω της καραντίνας. Και του περιορισμού μέσα στην Ελλάδα. Πολλοί πήγανε πάνω στις πρέσπες λόγω αυτού. Οπότε... πίστεψέ με, έχουμε πάρα πολλά πράγματα ακόμα να μιλήσουμε. Κάθε φορά πρέπει να επιλέγουμε. Αυτή είναι η αλήθεια.
Κοίτα, είναι και το θέμα πλάνου. Δηλαδή, έχουμε και τα σχέδια βήτα μας και δηλαδή άμα γίνει αυτό, γιατί ζούμε σε περίεργες εποχές, οπότε προσαρμοζόμαστε. Και νομίζω ότι αυτό με τις περιοχές της Ελλάδας είναι το τέλειο. Αυτή τη στιγμή είναι η ευκαιρία. Και να τα πούμε και να αναδεικνύουν παράλληλα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι το δικό σας το podcast είναι λίγο σαν να έχεις ένα ημερολόγιο και ξαφνικά, βασικά και κάθε μέρα, ας πούμε, ανοίγεις το ημερολόγιο και βλέπεις φωτογραφίες και θυμάσαι πράγματα. Δηλαδή δεν είναι ένα ταξιδιωτικό π.χ. Επειδή χθες, ας πούμε, μιλούσαμε με τον Ευτύχη, είχε live στο YouTube, το Μπλέτσα, και έλεγε ότι, ρε παιδί μου, τώρα είμαστε πραγματικά εγκλωβισμένοι και έχουμε ευτυχώς ένα backup. Αλλά ο άνθρωπος δουλεύει με το τώρα. Δηλαδή, πάει, κάνει, μοντάρει, δείχνει στην τηλεόραση. Εσείς, αυτό που μου αρέσει είναι σαν να έχει, ας πούμε, ένας ένα τετράδιο με ταινίες που έχει δει και του αρέσουν ή δεν του αρέσουν, και ο άλλος ένα τετράδιο με σημειώσεις από ταξίδια που έχει κάνει. Και αρχίζει τώρα ένα flashback και λέει ο καθένας τις προσωπικές του εμπειρίες. Αυτός είναι και ο σκοπός, άλλωστε. Mm-hmm. Δεν ήταν δηλαδή να πάρουμε το Wikipedia να το διαβάσουμε απ' έξω. Σκοπός είναι να το συνδυάσουμε με προσωπικές εμπειρίες, κάποια πράγματα που ίσως δεν ξέρεις ή σου έχουν διαφύγει επισκέπτοντας τον τόπο αυτόν. Και όλα αυτά να τα παντρέψουμε και να καταφέρουμε να σε πείσουμε ότι ξέρεις τι, αξίζει να πας. Και ειδικά τώρα που έχεις πιο περιορισμένες επιλογές, μην την υποτιμάς. Αξιοποίησέ την. Σου δίνουμε μια ιδέα. Το αν θα περάσει εσύ την πόρτα είναι δικό σου θέμα. Το ακροατή, όχι δικό σου εσένα. Και τώρα λίγο να μπούμε στα πιο έτσι, κινηματογραφικά. Να μιλήσουμε για ταινίες, για σειρές. Οπότε έχετε χρόνο τώρα για ταινίες και για σειρές και για να ακούσετε πράγματα. Η εβδομάδα έχει 7 μέρες. Αν μη τι άλλο, ευτυχώς δεν δουλεύουμε Δευτέρα με Κυριακή, δουλεύουμε Δευτέρα με Παρασκευή. Όταν σημαίνει το καμπανάκι η Παρασκευή ότι λήξαμε, έχεις βράδυ, Σάββατο, Κυριακή. Υπάρχουν φορές βέβαια που μπορεί να μας βολεύει και όλο στο δικό μας πρόγραμμα και να πούμε, α, την Τρίτη μπορώ εγώ να δω την τάδε ταινία. Ή μπορεί να πέσουμε σε μια ταινία στην οποία να την έχει δει ο ένας, να μην την έχει δει ο άλλος. Τώρα, φυσικά δεν υπήρχαν και αρκετές περιπτώσεις, οποίες και οι δύο πρέπει να δούμε μια συγκεκριμένη ταινία, την οποία την επιλέξαμε από κοινού. Είπαμε, αν μη τι άλλο, αυτή κολλάει με την τοποθεσία που θα μιλήσουμε. Να δούμε αν αξίζει. Υπήρχε περίπτωση, ας πούμε, που αργύρισε για την ταινία, που του είχα προτείνει εγώ, αλλά δεν είχα προλάβει στην αρχή να τη δω, γιατί κολούσε. Απογοητεύτηκε υπερβολικά. Θυμήθηκα πια λες. Σιγά σιγά τα θυμάται. Απογοητεύτηκε και θυμάμαι ότι μου έστελνε μηνύματα μία ώρα το βράδυ τότε. Την είχε καθίσει να τη δει 10 η ώρα και μετά μου έστελνε και η αλήθεια είναι ότι μου κατέβαζε κάποια καντήλια. Δεν το περίμενα τόσο καλή. Ποια ταινία ήταν, θυμάσαι? Το Loneliest Mountain με τον Γκάιλ Γκαρσία Μπερνάλ. Απογοήτευση. Η μούσα του podcast. Πραγματικά, ο Γκαέλ ήταν, ναι, είναι η μούσα μας. Αυτός και ο Βέγκος. Δύο έχουμε. Ναι. Και τώρα λέω τρίτη ταινία, κάνει εκεί πεζοπορία στον Κάφκασο. Πόσο βλακία να είναι. Και ο σκηνοθέτης έκανε τα αδύνατα δυνατά για να την κάνει αποτυχία. Σκέψου μια βλακία σε ταινία. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω αλλιώς. Θα το δω από περιέργεια. Λοιπόν, αφού έλεγα γιατί δεν το είδα εσύ, γιατί έκατσε και το είδα άλλο. Δηλαδή, στο δεκάλεπτο να το πίσω. Φαινόταν ότι ήταν χαζή. Θα πω άλλη λέξη, δεν θέλω. Προχθές είδα μια ταινία στο Netflix που μου είχε πει να δω καμιά ταινία που έχει να κάνει. Βασικά είναι Καμπότζη, Βιετνάμ. Αλλά πολύ δυνατή. Δηλαδή είχα. Έτσι λεγόταν. Όχι. Πολύ δυνατή ταινία. Μπορεί να την έχετε. Βασικά δεν το περίμενα, γιατί είναι η δεύτερη ταινία που είχε σκηνοθετήσει η Αντζελίνα Ζολή. Τη βρήκα τυχαία στο Netflix. Λέγεται «Πρώτα σκότωσαν τον πατέρα μου» και μιλάει για την ιστορία στον πόλεμο του Βιετνάμ και στην Καμπότζη. Και επειδή οι δύο ηγήτες, ο ένας είναι από το Βιετνάμ και ο άλλος από την Καμπότζη, είπε ότι ήθελα να κάνω αυτή την ταινία για να καταλάβω λίγο περισσότερο τα παιδιά μου και τους βιολογικούς τους γονείς.
δεν το περίμενα. Είχα να συγκινηθώ με ταινία πάρα πολλά χρόνια. Εξαιρετική φωτογραφία. Η τύπης απλά πήρε Αμερικανούς παραγωγούς, σκάσαν τα λεφτά εκεί. Όλοι οι ηθοποιοί ήταν από το Βιετνάμ και από την Καμπότζη. Η γλώσσα ήταν της περιοχής, δεν ήταν αγγλικά. Και οι τίτλοι τέλους και αρχή ήταν στη γλώσσα της Καμπότζη. Και όλα το είπα και σε ένα φίλο που είναι πολύ σκληροπυρηνικός. Λέω, δες το και πες μου. Και μου λέει, έλα ρε. Έχει να κάνει με... Κυρίως φασικά όλη την είναι ένα παιδάκι, ένα κοριτσάκι, πώς πήραν όλη την οικογένειά του και σιγά σιγά άρχισε να χάνει την οικογένεια. Σε τάγματα εργασίας, κάποιοι τους στέλνανε πρώτη γραμμή για πόλεμο και τέτοια πράγματα. Πολύ δυνατή ταινία και δείτε τι. Θα τζεκάρουν. Δεν είναι για να χαλαρώσετε, πιστεύω. Δείτε. Άκουσε τα τρία επεισόδια που έχουν γίνει με τοποθεσίες. Και, και κάθε ταινία δεν τη βλέπεις χαλαρός. Ένα. Ναι. Δεν γίνεται. Ειδικά η τελευταία, μόνο χαλαρός δεν τη βλέπεις. Αγαπημένες ταινίες. Ταξιδιωτικές ή... Γενικά. Ας πάμε πρώτα στο γενικά. Δύσκολη, ρε. Ας πάμε στο γενικά και μετά πάμε στο πιο ειδικά. Μπορώ από δύο. Όχι, μία θα πεις, σε παρακαλώ. Όχι μία, ρε παιδιά. Αυτό πολύ δύσκολο. Μπορείς να πεις, να το κάνουμε πιο εύκολο. Η αγαπημένη ταινία από αυτές που έχουμε αναφέρει. Ωραία. Αυτό καλό. Ναι. Να σε δω πόσο πιο εύκολο θα είναι αυτό. Δεν είναι, και αυτό δύσκολο είναι, γιατί όλες μας αρέσουν. Ξεκινήσω εγώ. Ναι. Εμένα είναι εύκολο, δεν είναι δύσκολο, εγώ μπορώ να το πω. Εντάξει, εγώ το Motorcycle Diaries θα πω, γιατί είναι γενικά τις αγαπημένες μου ταινίες. Χωρίς να δικό τις άλλες, θεωρώ ότι είναι basic, είναι top, παίζουν φοβεροί ηθοποιοί, δηλαδή... Όλη η ταινία είναι πραγματικά υπέροχη, με φωτογραφίες, με ταξίδι, με αληθινά γεγονότα. Είναι ένα κράμα κουλτούρας, ιστορίας και φωτογραφίας και ωραίας σκηνοθεσίας. Και πλοκής, φυσικά. Εγώ θα πω το Before Sunrise, αναγκαστικά. Ναι. Ήτανε όταν είχαμε κάνει το επεισόδιο και είχε αναφερθεί αυτή η ταινία... Θυμάμαι ότι την πρότεινα στον Αργύρη και του είχα πει συγκεκριμένα. Είναι μια ταινία ταξιδιωτική του 95 που είναι μόνο συζήτηση. Συζήτηση στα δρομάκια της Βιέννης. Θα μου πεις ειλικρινά άμα σ' άρεσε. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η ταινία είναι κομμάτι μιας τριλογίας, άμα την έχεις δει. Ο Αργύρης κάθισε και είδε και τις τρεις. Ήτανε φανταστικές. Φανταστικές και οι τρεις ταινίες και γενικά αυτός ο σκηνοθέτης έχει μια τάση σπονδυλωτών ταινιών ή sequel μοτίβου. Δηλαδή να έχει μια... 10 χρόνια. Ακριβώς, να έχει μια πορεία στον χρόνο. Νομίζω έχει κάνει και τον Boyhood. Το έχει κάνει, ναι. Δεν νομίζω, είμαι σίγουρος. Κάνει ο Linklater. Ναι, κάπως έτσι λέγεται. Ωραία. Θα τη ζητώ, γιατί εντάξει, του Αργύρη την ταινία την έχω δει. Την είχαμε αναφέρει και στο προηγούμενο podcast που κάναμε. Αλλά ναι, θα τη δω, γιατί τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για μένα να μπορέσω να δω πράγματα. Πάμε λίγο στο... Είπες, Χάρη, ότι έχεις ένα blog ταξιδιωτικό. Ναι. Να μιλήσουμε λίγο για το blog. Να το παρουσιάσουμε στον κόσμο. Τι μπορεί να βρει. Τι μπορεί να βρει. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο blog είχε αλλάξει, ας το πούμε, ήταν αποτέλεσμα πολλαπλής προσωπικότητας, θα το λέγε κάποιος, γιατί είχα ξεκινήσει να γράφω με δωρεάν domain τότε, την περίοδο του 11-12. Και είχα κάνει focus πιο πολύ σε αγγλικό κείμενο, γιατί πίστευα ότι δεν θα έχω ανταπόκριση στο ελληνικό. Εντάξει, έγραφα από εδώ και από εκεί ελληνικά κείμενα για χαβάλε, τέλος πάντων. Και όταν ήμουνα στη Φλόρινα, θυμάμαι ότι επειδή είχε τύχει κιόλας η περίοδος, ταξίδευα μήνα παραμήνα,
για ψήψη λόγους, τέλος πάντων, για δουλειά, για να βρω φίλο, για ψυχαγωγία, διασκέδαση, τέλος πάντων. Και λέω, γιατί να μην τα μαζέψω όλα αυτά και να πάρω ένα, να κάνω ένα blog, τέλος πάντων, στο οποίο να καταγράφω εμπειρίες μου αρχικά, αλλά να μην είναι το κλασικό τύπου 10 μέρη για να επισκεφθείς το Παρίσι, 5 εστιατόρια για να δεις το τέτοιο. Mm-hmm. Πιο πολύ ήθελα να το κάνω με τη λογική να πηγαίνω σε ένα μέρος, να λέω ότι είχα αυτό, αυτό είναι το πρόγραμμά μου, έκανα εκείνο, έκανα το άλλο, ξεχώρισα αυτά τα σημεία και συνήθως έχω ακολουθήσει ένα μοτίβο στο οποίο λέω ότι άμα θέλω να σου αφήσω κάποιες συμβουλές, αυτό, αυτό και αυτό πρόσεξε. Και έχω σημειώσει για τον εαυτό μου τουλάχιστον, μπορείς και εσύ να το δοκιμάσεις, την επόμενη φορά που θα επισκεφθώ αυτό το μέρος, θέλω να δω αυτό, θέλω να κάνω εκείνο, θέλω να κάνω το άλλο. Είναι, ας το πούμε, σαν όπως είπες και εσύ στην αρχή, σαν ένα προσωπικό σημειωματάριο. Mm-hmm. Αυτά τα άρθρα, τέλος πάντων. Στην πορεία πήρε και λίγο προσωπικό χαρακτήρα, γιατί άρχισα να μπελώ φιλοσοφώ, που λέω συνήθως. Και επειδή ισορροπούσε μεταξύ, ας το πούμε, ψευδο-lifestyle και travel blogging, με προσέγγισε και μια ομάδα και άρχισα σιγά σιγά να γνωρίζω και άλλα παιδιά που ασχολούνται με το travel blogging. Ασχολήθηκα λίγο παραπάνω με το ταξιδιωτικό κομμάτι και συνέχισα, έτσι άρχισα να ενσωματώνω και λίγο το podcast πλέον και έχει πάρει έχει έναν διτό χαρακτήρα. Είναι και για να καταγράφω δικές μου σκέψεις που μπορεί να βοηθήσουν κάποιον άλλον σε αναφορά ταξίδια, περιπλάνηση και πάλι λέγοντας, αλλά επίσης και για να δείχνω στον κόσμο τη δουλειά που κάνουμε με το podcast, να μπαίνει και εκεί πέρα και όλος μπορεί να βρει κάθε επεισόδιο, κάθε σύνδεσμο που βάζουμε ή ακόμη να αφήσει σχόλιο, το ίδιο πράγμα θα κάνει. Να πούμε λίγο το όνομα, όποιος θέλει να το βρει, αν και θα βάλω links κι εγώ παντού. Το όνομα είναι grekontrek.com. Επειδή συνήθως όλοι με ρωτάνε πώς βγήκε αυτό το όνομα, γιατί τα πιο συχνά travel blogging έχουν να κάνουν με wonder, travel και πάει λέγοντας. Ήταν τότε στη Φλόρινα, ήταν καλοκαίρι, όταν ψάχνω να βρω να κάνω την ονοματοδοσία. Και σκεφτόμουν ότι δεν ήθελα ένα όνομα το οποίο να είναι τόσο κοινότυπο και να χαθεί, ας το πούμε, τέλος πάντων. Οπότε σκεφτόμουν γιατί να μην βρω κάτι το οποίο να μην είναι τόσο συχνό, αλλά να είναι κάτσι. Και σκέφτηκα και έλεγα, okay, ποια είναι η ιδιότητά σου, είσαι ένας αρχαιολόγος στην Ελλάδα, πάει λέγοντας. Okay. Που σου αρέσει η περιπλάνηση. Και άρχισα να ψάχνω και λέω, το Greek σημαίνει Έλληνα στα γαλλικά. Το Trek σημαίνει περιπλάνηση. Πώς λέμε Star Trek, η περιπλάνηση του διαστήματος. Ωραία. Τα βάλα κάτω. Είδα ότι βγάζει μια σαν επαναληπτική ομοιοκαταληξία. Και λέω, εδώ είμαστε. Και έτσι βγήκε το όνομα. Ωραίο. Ωραίο. Και το Trip Flakes. Το Trip Flakes αργήθηκε να δώσει τη δικιά σου ερμηνεία. Ήταν πάλι μια ιδέα που είχα σκεφτεί. Είχα προτιμήσει ονόματα τότε. Και λέω στον Αργύρι, ποιος αρέσει. Θες αυτό, θες εκείνο, θες το άλλο. Και θυμάμαι ότι μέσα σε 5 λεπτά έχει απαντήσει. Αυτό μου αρέσει περισσότερο. Του λέω γιατί. Και τότε εδώ στη δικιά του ερμηνεία η αλήθεια είναι. Παρόλο που είχα κάτι άλλο στο μυαλό μου, η οποία είναι καλύτερα στην πίμα. Ο ίδιος. Trip Flakes. Τι σου έρχεται το πρώτο πράγμα στο μυαλό μου με το που ακούς Trip Flakes, Εύη? Σαν το cornflakes, ας πούμε, εγώ το είχα σκεφτεί, ότι έχεις ένα μπολ δημητριακά και βάζεις μέσα αξιοθέατα. Κάπως έτσι, δηλαδή. Ήταν η δικιά μου ερμηνεία. Κοίτα, το flake, ναι, αυτό το είχα σκεφτεί, αλλά λέω τώρα, εντάξει. Πες το, βρε, πες το, δεν είναι κακό. Για το όνομα, όταν είδα το flakes, trip flakes, λέω να δεις ο Αργύρης κάτι είναι και τι θέλω να πάει από το cornflakes, κάτι τέτοιο. Ναι. καταλαβαίνεις τώρα πώς... Πώς πηγαίνει η λογική κάθε φορά. Ναι. Πετάει κάτι ο Αργύρης και του λέω, αυτό δεν εννοείται. Θα το παρουσιάσουμε αλλιώς για να είναι πιο ωραίο. Γιατί η δικιά μου η ερμηνεία κυρίως ήταν ότι πάλι έχει να κάνει με την ακουστικότητα και όλες τις λέξεις. Γιατί ήθελα κάτι το οποίο να δείχνει ότι ξέρεις κάτι, είναι ταξιδιωτικό. Ή travel, trip, wonder, whatever, τέλος πάντων. Και έλεγα, okay, πρέπει επίσης να δείχνει ότι είμαστε δύο άτομα. Ή θα είναι μια φράση ή θα είναι για δύο άτομα. Λέω, okay, τι είναι κάτι το οποίο το αφήνει σαν φτερό στον άνεμο.
έλεγα στον εαυτό μου. Το Feathers δεν μου άρεσε και σκέφτηκα, είχε μια ταινία, νομίζω, πώς λέγονταν, τον πόλεμο μεταξύ των Ιρλανδών με τους Βρετανούς, μια ταινία που λεγόταν, νομίζω, το «Ο άνεμος χαϊδεύει το κρυθάρι», κάπως έτσι, τέλος πάντων. Μια πολύ έτσι λίγο γκρούσομη, λίγο βίαιη ταινία. Και θυμάμαι ότι είχα το τρέιλερ και είχε αυτό με τα σιτηρά που γίνουν πάνω κάτω και τα παραστέρινε ο άνεμος. Και έτσι μου ήρθε η ιδέα. Κοίτα, είναι κάτι που σου μένει πάντως, γιατί δεν το ξεχνάς εύκολα. Και νομίζω ότι το πετύχαμε αυτό. Να μην μπορείς να το ξεχάσεις. Και είναι και εύκολο, έβυχο. Και το λογότυπό σας, που ουσιαστικά, εντάξει, είναι η γη, αλλά ουσιαστικά είναι ένα μπολ με όλο το σύμπαν μέσα. Βασικά ήθελα να σας ρωτήσω, όταν ηχογραφείτε, πριν κόψετε, όταν ηχογραφείτε, πόσο περίπου σας πιάνει η συζήτηση? Και όταν πάμε για συζήτηση, η συζήτηση πάει σε άλλη συζήτηση και άλλη συζήτηση. Κοίτα, εντάξει, εμάς δεν το θέμα ότι κυρίως έχει να κάνει και με τον προορισμό, αλήθεια. Δηλαδή, μπορεί στο μυαλό μας να έχουμε ένα συγκεκριμένο κορμό που θα μιλήσουμε, αλλά στην πορεία, επειδή μπορεί να μας βγαίνει, βάλε ενθουσιασμό, βάλε ιδέες για να ρωτάμε ένας τον άλλον, βάλε και το γεγονός ότι θέλουμε λίγο να πείσουμε τον άλλον λίγο παραπάνω. Λέμε το να κάνουμε 20 λεπτά, να περιγράφουμε ένα μέρος, σε 20 λεπτά δεν περιγράφεις τίποτα. Δεν μπορείς να πεις ούτε ιστορικά στοιχεία, ούτε χαρακτηριστικά, ούτε οδηγία, ούτε ιστορίες μέσα σε 20 λεπτά. Συνήθως, επειδή έχουμε και το κομμάτι της ταινίας, έχουμε και το τελευταίο, και από το να κάνουμε τύπου 20 λεπτά, που δεν νομίζω ότι αποσκόπησε κάτι να κάνεις 20 λεπτά, είχαμε καταλήξει ότι θα κάνουμε ένα 2 εβδομάδες ένα επεισόδιο, θα είναι ένα 40 λεπτό, 50 λεπτό κατά μέσο όρο, έτσι πως βγαίνει, έτσι ώστε να καταλήγουμε ότι ξέρεις κάτι, αυτό θα το κόψουμε, αυτό θα το κρατήσουμε. Αλλά κάποιος θα μας ακούει ανά μία εβδομάδα, θα μας ακούει ανά 2 εβδομάδες, μπορεί να μας ακούσει και μετά από ένα μήνα να κάνει λίγο, να γυρίσει και να πει αυτό δεν το έχω ακούσει, να το ακούσει, αλλά να το ακούσει λίγο πιο ευχάριστα, μπορεί να βγει για περπάτημα, ξέρω εγώ. Ένα 20 λεπτό θα σου λέει, να ακούσω το επόμενο, άλλο ένα 20 λεπτό. Οπότε λέμε θα κάνουμε ένα μεγάλο που να ικανοποιεί με το περιεχόμενο του τόσο εμένα όσο και τον Αργύρη. Συμφωνεί μάλλον και όχι. Ναι, με κάλυψε απόλυτα. Η κίνησή του ήταν έτσι, σε κάλυψε. Όχι, πιο πολύ είμαστε τη λογική ότι από τη στιγμή που όταν ξεκινήσαμε υπήρχαν ήδη κάποια ελληνικά podcast, βέβαια, ή θα ήταν, ας το πούμε, ανολοκλήρωτα, ή θα βγάζαμε μια στο τόσο, ή θα είχαν ξεκινήσει για λίγο και σταματήσανε στα μισά. Θα θέλαμε πιο πολύ να πούμε ότι καλό είναι να στηρίζουν την σκηνή που κάνουν, τη σκηνή podcast τέλος πάντων στην Ελλάδα, λίγο πιο πολύ όσον αφορά το κομμάτι να πούνε ένα καλό λόγο. Δηλαδή, παρακολουθώ ότι πολλοί έρχονται και μας στέλνουν μηνύματα για μέρη που δεν είχαν πάει ή ακόμα και τον ίδιο τον τόπο τους, που έχει τύχει τέλος πάντων να ακούσουν και δεν περιμένω ότι κάποιος θα μιλήσει για αυτό το μέρος. Οπότε θεωρώ ότι θα ήταν καλύτερο πάντα είτε ακούνε το δικό σου το podcast, είτε ακούσουν τύχη και ακούσουν το δικό μας ή κάποιου άλλου, να μην είναι απλά παθητικοί δέκτες, εκεί ήθελα να καταλήξω, να μην είναι απλά παθητικοί ακροατές γενικά, αλλά οτιδήποτε ακούνε, δηλαδή ακούνε για ένα μέρος και τους άρεσε το σημειώνουν, ακούσουν κάτι χρήσιμο από το δικό σου, να το σημειώσουν. Άμα κάτι τους εξετάρει λίγο παραπάνω, το εφαρμόσουν στη ζωή τους. Όπως είπε και ο Αργίες πιο πριν, ότι σκοπός είναι η περιπλάνηση, η αναζήτηση με κάθε τρόπο, είτε αυτός είναι στην κυριολεξία, είτε μεταφορικά. Αυτό θα προσθέσω μόνο εγώ. Κοίτα, εγώ αυτό που έχω να προσθέσω είναι ότι αυτό βασικά ότι πρέπει να υπάρχει μια αλληλοϋποστήριξη και γενικά εμείς ψάχνουμε τη διαδραστικότητα και καλό θα είναι είτε στο δικό σου είτε και σε οποιοδήποτε άλλο podcast, οι ακροατές να συμμετέχουν ενεργά. Ακόμα και κάτι που δεν τους άρεσε,
να το λένε. Γιατί αυτό εμάς, για μας μετράει. Αν φυσικά έχει βάση, έτσι. Ναι. Με έναν τρόπο, όχι, ξέρεις. Αυτό είναι κάθε φορά που το λέω κι εγώ, γιατί όταν πρωτοέβγαλα τα πρώτα επεισόδια, υπήρχαν κυρίως στο YouTube, που είναι πιο εύκολη πρόσβαση, περισσότεροι πιο εύκολα μπαίνουν στο YouTube, έγραφαν από κάτω, ξέρω εγώ, μπράβο, το ένα, το άλλο, αυτό, και λέω, ρε παιδιά, πείτε λίγο, ξέρω εγώ, ακούγεται καλά, δεν ακούγεται καλά, φαίνεται, ξέρω εγώ, το πρόσωπό μου καλά, φαίνονται όλα μαύρα, πείτε κάτι. Να αρχίσω σιγά-σιγά εγώ να βλέπω τι άλλο μπορεί να χρειάζεται. Το κάνουμε με αγάπη, το φαίνεται, πιστεύω. Mm-hmm. Οπότε άμα κι εσείς το αγαπάτε, τέλος πάντων, στηρίξτε το με το δικό σας τρόπο. Και δεν εννοούμε φυσικά με λεφτά, εννοούμε με το σχόλιο σας, με το like σας, με το subscribe. Χορηγήστε τον Αργύρη. Ναι, καλά, αυτό. Και λεφτά να δώσουν στους Strip Flex, δεν πειράζει, το απορρίπτεις. Εντάξει. Δεν απορρίπτω τίποτα. Μην το λες έτσι, ρε παιδί μου. Εγώ το λέω για το, εγώ το, λέω για τους, για το κοινό, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Δεν το λέω τώρα για το τι θα γίνει και αυτό. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Μα δεν νομίζω εκεί φαίνεται αυτό που λέγαμε και με τον Χριστόδουλο. Δηλαδή εκεί φαίνεται ποιος πραγματικά το κάνει επειδή το γουστάρει. Έχει, ρε παιδί μου, τρέλα με τις ταινίες, με τα ταξίδια, ή να, απλά να συζητάει, ή με τα games, και το κάνει επειδή το γουστάρει. Και ποιος το ξεκινάει με το μυαλό του στο «αχ, να βγάλω λεφτά». Αυτοί που το ξεκινάνε ως συνήθως με το «αχ, θα βγάλω λεφτά», το σταματάνε κιόλας νωρίς. Καλά, τώρα το podcast κιόλας, ναι, δεν νομίζω ότι θα έβαζε κάποιες λεφτά από το podcast, η αλήθεια. Είναι πιο πολύ και να, θα είναι, είναι ένα καλό, ναι, μέσο προώθησης ενός μηνύματος, θα έλεγα, ναι, κυρίως. Ναι. Στην Ελλάδα τουλάχιστον δύσκολο να βγάλει λεφτά. Αλλά, μόνο ναι, με podcast. Δεν πάει έτσι. Εμείς το κάνουμε καθαρά για το χαβαλέ, γιατί είναι αυτό που είπα και στην αρχή, ότι όταν συζητούσαμε, ότι έχουμε γνωρίσει περισσότερο κόσμο από ό,τι μπορεί να γνωρίσαμε, ξέρω εγώ, μέσα στους, στον προηγούμενο χρόνο, τέλος πάντων. Πέρσι δηλαδή γνωρίσαμε σίγουρα το 1/3 του κόσμου που γνωρίσαμε φέτος. Εγώ, ξέρεις, περιμένω πώς και πώς όταν ανεβάζετε, περιμένω πώς και πώς την εισαγωγή σας. Μου αρέσει πάρα πολύ η εισαγωγή. Yeah. Δηλαδή, είναι το πρώτο πράγμα που περιμένω, η εισαγωγή. Και μετά όλα τα άλλα. Είναι αυτό που λέμε ότι, που έλεγες πριν, ότι όταν κάναμε τα επεισόδια, πάντα λέγαμε τι θα κρατήσουμε, τι θα κόψουμε. Συνήθως αυτό που βάζουμε στην αρχή είναι αυτό το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα κοβότανε. Πήγαινε για κόψιμο και λέμε, α, κολλάει αυτό εδώ πέρα. Όχι. Βάλ' το. Λοιπόν, παιδιά, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και τους δύο. Εμείς ευχαριστούμε. Χάρηκα πάρα πολύ που κάνω αυτή τη συζήτηση. Και τα καλύτερα. Ελπίζω να μάθεις περισσότερα. Ελπίζω κάποια στιγμή να τα πούμε και από κοντά. Εγώ προσπαθώ τώρα, είμαι σε φάση, προσπαθώ να κάνω ένα σαν στούντιο εδώ στο σπίτι για να αράζω με όποιον έχω μαζί μου και να συζητάμε πιο χαλαρά και πιο άνετα. Οπότε θα χαρώ πάρα πολύ να κάποια στιγμή να έρθετε και προς τα κάτω, να ανεβείτε, να κατεβείτε, δεν ξέρω όπου είναι ο καθένας, σε όποιο σημείο της γης και να είναι, και να καθίσουμε. Με την πρώτη να... ευκαιρία θα κατέβουμε, σίγουρα. Την τελευταία φορά που επιδιώξαμε να κατέβουμε και οι δύο μαζί, δεν μας βγήκε σε καλό.